να ξεκινήσω από τη συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα. Έγινε πράγματι σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Ήταν μια ανεπιτίδευτη και εκβαθέων, έτσι, μια ντεπροφούντη συζήτηση. Δεν είχαμε τύπους. Με τον Αλέξη έχω μια πολύ καλή σχέση, φιλική σχέση, η οποία δεν δηλητηριάστηκε από το κλίμα των τελευταίων ημερών. Και φαντάζομαι καλά, ότι αφού δεν δηλητηριάστηκε τώρα. Και έφυγες, δηλαδή. Τώρα δηλητηριαστείτε ότι δεν πλακωθήκατε στο ξύλο. Ναι, πρόσεξε. Νομίζω ότι το ότι έφυγα, ότι ανεξαρτητοποιήθηκα, τελικά προκάλεσε ένα αίσθημα αμοιβαίας ανακούφισης, πρέπει να σου πω, και για το ΣΥΡΙΖΑ και για μένα. Γιατί το κλίμα των τελευταίων ημερών ήταν ιδιαίτερα νοσηρό για τον εξής λόγο. Είχαμε μπλέξει σε έναν φαύλο κύκλο που από τη μία πλευρά είχαμε τη μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας με το ψαλίδι έτοιμο να βρει μισή φράση. Εδώ ήμουνα, εδώ έκανα τις δηλώσεις. Να την απομονώσει, να της αποδώσει δαιμονικές διαστάσεις. Όχι μόνο σε μένα, αλλά γενικώς έχει μια έφεση η μονταζιέρα όταν βρίσκει κάποιον αθυρόστομο που τα λέει πιο εύκολα, πιο άνετα. Πάντως στην πολιτική σκακέρα όλα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όλοι αξιοποιούν. Έτσι κάνουν. Απλώς ορισμένοι, και δεν βάζω μόνο τον εαυτό μου, βάζω και άλλους, είναι περισσότερο στοχοποιημένοι από άλλους, γιατί ίσως να είναι και πιο ευεπίφοροι λόγω ιδιοσυγκρασίας. Μιλάνε περισσότερο. Γιατί έφυγες από το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό ήταν το ένα σκέλος, η μονταζιέρα. Τώρα θα σου πω ακριβώς γιατί παραιτήθηκα. Το άλλο σκέλος σε αυτή την εξίσωση ήταν το περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο, το οποίο μπορεί να ξεκινούσε από το απλό μέλος, να πάει στο στέλεχος, να φτάσει μέχρι τις τελευταίες μέρες στους βουλευτές και στα ανώτερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε κάθε ολίσθημα οποιοδήποτε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε, αν θέλεις, μια χάρη, μια περίοδος χάριτος που του δινόταν, ότι μπορεί να έκανε λάθος, μπορεί να έκανε ανοησία, μπορεί οτιδήποτε. Όταν λες ολίσθημα, για να καταλάβουμε τι εννοείς. Οτιδήποτε μπορούσε να εκθέσει με επικοινωνιακούς όρους. Ένα-δύο παραδείγματα με από αυτά. Επικοινωνιακούς όρους, οτιδήποτε μπορούσε να εκθέσει το. Σαν πια, δηλαδή ένα-δύο να καταλάβουμε τι είναι. Αυτό το παράδειγμα του Παπασούρα, τώρα που το έχουμε και πρόσφατο. Εξέθεται, υποτίθεται επικοινωνιακά τον ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ έδειχνε κάποια ανοχή του στήλου ότι εντάξει, μπορεί να κάνει μια βλακεία ο άνθρωπος, μην το. Στη δικιά μου περίπτωση, επειδή ακριβώς ήμουνα συνεργαζόμενος και δεν ήμουνα μέλος, ήμουνα και κατά κάποιο τρόπο και ένας βολικός αποδιοπομπαίος τράγος. Η συνωμοσιολαγνία λοιπόν έπαιρνε σιγά σιγά με τον καιρό, με τους μήνες, γιατί κάθισα 1,5 χρόνο ήμουνα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Έπαιρνε κάποιες διαστάσεις που έλεγαν ότι ο Τατσόπουλος αυτά όλα τα κάνει, όχι επειδή είναι ανόητος, αλλά επειδή είναι φυτευτός, επειδή είναι βαλτός. Τον έχει βάλει, ας πούμε, το συγκρότημα Λαμπράκη, τον έχει βάλει ο Αλαφούζος. Εγώ ήμουν με μπλοκάκι στο συγκρότημα Λαμπράκη. Αλλά δημιουργούσαν λοιπόν ένα κλίμα ότι έχουν έναν δούριο ύπο μέσα στις γραμμές τους, έναν πράκτορα, ο οποίος έχει μπει μέσα να αποδομήσει τον ΣΥΡΙΖΑ με τις πράξεις του. Αυτό, δηλαδή. Το εισέπρατα συνεχώς με δημοσιεύματα παντού. Όχι το εισέπρατα. Το έβλεπα. Δεν ήταν μια αίσθησή μου. Το έβλεπα διαρκώς. Ώσπου φτάσαμε στις τελευταίες μέρες, αυτό το οποίο ήταν μια περιραίουσα εχθρική ατμόσφαιρα, αν θέλεις, να φτάσει και σε ένα ανώτερο επίπεδο. Να το λένε και βουλευτές, ο Παπασούρας που με είπε προβοκάτορα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούσαν ένα πολύ αρρωστημένο κλίμα. Και καταλήξαμε κοινή συνενέση με τον Αλέξη, ότι αν θέλουμε να ξαναβρούμε την ουσία του πολιτικού διαλόγου, δηλαδή τι λέει ο Τατσόπουλος ή τι λέει ο Τσίπρας ή τι λέει ο Βαγγελάτος, τι λένε όμως, όχι ποιος είναι ο ρόλος τους με τη συνωμοσιολαγνία, θα πρέπει να αποσπάσουμε τα πρόσωπα, τα συγκεκριμένα, από το ίδιο το υπόβαθρο της συνωμοσιολαγνίας. Εντάξει, εσύ την πλήρωσε, όμως δεν την πλήρωσε μια άλλη. Πρόσεξε να δεις. Ακούγεται ένα ωραίο πακετάρισμα σε μια ιστορία, ναι, ότι εσύ ήμουν αδύναμος κρίκος, ακριβώς επειδή δεν ήμουν ούτε σε καμία τάση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ήμουν απομονωμένος. Ήταν εύκολο, ήμουν εύκολο στόχος. Πέτρο, θα είσαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Θα προσπαθήσω και θέλω να είμαι. Δεν είναι, όπως ξέρεις, μόνο δικιά μου πρόθεση. Βεβαίως, και εδώ αν θες ένα μικρό σχόλιο να κάνω, γιατί μου υπόθηκε και κάτι, γιατί δεν δίνω την έδρα. Εντάξει. Ναι, έχεις δίκιο, το προσπεράσαμε. Επειδή το είχες πει εσύ στο παρελθόν, ναι, ότι οι βουλευτές πρέπει να δίνουν την έδρα. Πρόσεξε, δεν γίνεται. Έλα, σχολιάζονται μεταξύ τους. Το έχεις προσέξει. Λοιπόν, έχω πει όντως αυτό το πράγμα, ότι όποτε ο βουλευτής έχει ένα συνειδησιακό πρόβλημα με την παράταξή του, με το κόμμα του, και θέλει να φύγει από αυτό, πρέπει να δίνει την έδρα του.
Γιατί? Γιατί υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια στο ότι με το όριο του 3% ο πύχης, αν θυμάμαι καλά, είναι, αν κατέβεις μόνος σου, γύρω στις 200.000 ψήφους. Ναι, δεν μπορεί, και κάτω μπορεί να κλείσει. Δεν μπορεί ούτε ο Σάκης Ρουβάς να τον υπερβεί αυτό το όριο. Λοιπόν, αυτό είναι μια βάση. Πρέπει όμως, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, Ελένη, να πούμε και δύο ακόμα στοιχεία. Όταν ένα κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, προσεγγίζει έναν άνθρωπο που δεν είναι μέλος του κόμματος, σαν εμένα, και του λέει, ή ο άνθρωπος, αν θες ανάποδα, προσεγγίζει το ΣΥΡΙΖΑ και λέει να μπω στο ψηφοδέλτιο, να μπει. Το κάνει γιατί πιστεύει ότι έχει αμοιβαίο όφελος. Το κάνει επειδή, ειδικά στη Β' Αθήνας, υπάρχει μια μεγάλη χωάνη, αν θες, ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν είναι κομματικά ενταγμένοι και οι οποίοι μπορεί να μην ψήφιζαν το κόμμα αν δεν είχε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι κομματικοί. Σίγουρα λοιπόν έχει και προσωπικό ένας στοιχείο. Ένας λόγος είναι αυτός. Ο από την άλλη μεριά θα σου πει κάποιος όμως, δεν Πέτρο, είναι ο πιο σημαντικός αυτός. Θα σου πει κάποιος. Να πω και το πιο σημαντικό και να μου το πεις μετά. Ο πιο σημαντικός λόγος, Ελένη, είναι ότι αν θεωρήσουμε δεδομένο de facto απριόρι, όποιος φεύγει παραδίδει και την έδρα του από αύριο το πρωί. Ξέρεις αυτό πώς θα εισπραχθεί, πώς θα μεταφραστεί από τα κόμματα? Σας έχω όλους ομοίρους, σας κρατάω στο χέρι και αν κουνηθείτε για το παραμικρό, σας διαγράφω και παίρνω και την έδρα σας και είναι όλα ωραία και καλά. Δηλαδή, το επίπεδο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας πέφτει στα τάρταρα. Η συνείδηση του βουλευτή εξαφανίζεται και έχουμε κομματικούς στρατούς. Ήδη έχουμε κομματικούς στρατούς. Πριν από δύο χρόνια που έλεγες το αντίθετο, δεν το σκεφτόσουν αυτό. Έλεγα, πρόσεξε να δεις, έλεγα όταν έχεις συνειδησιακό πρόβλημα με την παράταξή σου. Εγώ δεν είχα συνειδησιακό πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, τώρα, εγώ δεν είχα καμία επίθεση υπονόμευσης. Ένα λεπτό. Εντάξει, αν δεν είχα. Με συγχωρείς, εγώ αυτό που έχεις το θεωρώ τον ορισμό. Ένα λεπτό. Ψηφοφορίες, τον ορισμό του συνειδησιακού προβλήματος. Περιγράφεις. Όχι εγώ, εσύ, ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε. Και εσύ είπες πριν ότι έτσι όπως έγινε, όπως εξελίχθηκε η σχέση μας, ήταν και για τους δυο καλύτερο, για συγκεκριμένους λόγους, ναι, και τους περιέγραψες, ο ορισμός του συνειδησιακού. Ωραία. Δεν έχεις ιδεολογικό πρόβλημα. Συνειδησιακό έχεις. Κάτσε μια στιγμή. Εγώ βγήκα και είπα αποδοκιμάζω την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε αποδοκιμάζω τις πολιτικές δηλώσεις του Τατσόπουλου. Μάλιστα. Ποιος έχει λοιπόν το πρόβλημα? Το έχω εγώ. Αν σου λέω και πάλι, σε κάθε περίπτωση που ετίθετο τέτοιο μα ζήτημα. Μα να σε διώχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε περίπτωση. Θα το καταλάβαινε να κρατήσει την έδρα, να πει θέλω να την κρατήσω για να έχω την άποψή μου. Με διώξαν για τις απόψεις μου. Τώρα που Νίκο εσύ παρετήσει και κρατάς την έδρα, πάει ανάποδα. Αν η έδρα όχι. Αν η έδρα γίνει ένα μέσο σοφρονισμού για να κάθονται τα παιδιά καλά στην τάξη και να μην κάνουν φασαρία. Σου λέω ότι η δημοκρατία μας θα σβήσει όπως την γνωρίζουμε. Όχι, ρε, τώρα, θα και εσύ μετατραπεί μονάχα σε ακούνητα, αμήλυτα αγέλα στα στρατιωτάκια. Φαντάζομαι ότι δεν περίμενες την έδρα για να κάνεις κάτι. Έχεις κάνει πολλά πράγματα στη ζωή σου πριν από αυτή την έδρα. Και άρα μπορώ να ζήσω και χωρίς την έδρα. Γιατί δεν την έδρας, αλλά λοιπόν, και πάλι σου λέω ότι γιατί πιστεύω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν προέρχεται από τα σπλάχνα του κόμματος, από τον κομματικό σωλήνα, αν θες. Πιστεύω ότι ήταν μια αμοιβαία συμφωνία. Μια κουβεντάρια, δηλαδή, να κλείσουμε. Υπήρξαν 17.000, σας λέω το ακριβές νούμερο, 17.687 Αθηναίοι, οι οποίοι με ψήφισαν. Πιθανότατα πολλοί από αυτούς θα ξαναψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς εμένα.